μουσική σχολή του Δίου μας ήταν μια ιδιαίτερα δυσπεριβολία, διότι χάθηκε η σημαία της. Όμως οι καταξιωμένοι θεσμοί, όπως αυτή η σχολή που λειτουργεί από 88 χρόνια. Πατέρα, πιο πολλά, 45 χρόνια. Σημαίνει ότι έχει κατακτήσει την δυνατότητα να ανταψέχει τις δυσκολίες, να τις ξεπερνά και να δημιουργεί. Ήδη η κυρία Γκέλη Ζαμπάλ, που έχει αρπάξει από αυτή το τίτλο της νέας διευθύντριας και τεχνικής, αρπάξει κυρώνει τον ρόλο της με τον πιο καλό τρόπο και είμαστε και περήφανοι για την επιλογή της. Θεωρώ και τα παιδιά και οι γονείς έχουν αντίστοιχο βαθμό υπερηφάνειας, γιατί πραγματικά προσφέρεται δουλειά σε αυτό το εργαλείο πολιτισμού. Οπότε μου δίνεται μια ευκαιρία να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλο το προσωπικό, το εκπαιδευτικό και φυσικά στο Διοικητικό Συμβουλίο του ΟΠΑΚ, όπου ανήκει η Μουσική Σχολή, και ιδιαίτερα στον πρόεδρο του, τον Δημοτικό Σύμβουλο και Εκπαιδευτικό, τον Κώστα τον Καρλό. Είπε και προχθές στη μια εκδήλωση ότι πρέπει επιτέλους οι πολίτες να αντιλαμβάνονται με σεβασμό τους αιρετούς, όχι τους δημάρχους, τους αιρετούς, τους πολίτες, γιατί είναι εθελοντές. Εθελοντές διαρκείας και σε εργάσιμες ημέρες και σε αργίες και στους πόλεις. Κάτι το οποίο δεν το τονίζουμε, θεωρούμε δεδομένο ότι κάθε αιρετός πρέπει να γνωρίζει τα αντικείμενα τα οποία ασχολείται, να ανταξέρεται και να έχει και την κριτική. Εμείς λέμε καλοπρέπει την κριτική πάντα. Γιατί κάθε ενασχόληση αιρετού σημαίνει θυσία προσωπικού χρόνου, απώλεια προσωπικής ενασχόλησης με τις δραστηριότητες, τις δουλειές του και οικογένειά του. Ο Κώστας Τερλός λοιπόν, τον οποίο θα δώσω τον λόγο αμέσως ευθύς, άσχετα αν συνεχίσαμε ή όχι, δεν συνεχίσαμε, είναι ένας από τους αιρετούς που τιμά τη θέση. Την τιμά ως εκπαιδευτικός και σαν δημοτικός σύμβουλος. Με τον καλύτερο τρόπο. Με αυτά τα λίγα, να ευχηθώ στην αποστολή εκδήλωση καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν, ένα προς ένα, και στην πορεία να έχουμε καλά Χριστούγεννα και το 2019 να είναι σε όλους ευτυχές και με τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρε της ΔΚΕΦΑ, κυρία Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας, κυρίες και κύριοι καθηγητές της Μουσικής Σχολής, κυρία Καλλιτεχνική Διευθύντρια, αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η σημερινή εκδήλωση, όπως εδώ είπε η κυρία Ζαμπάλου, αφιερωμένη στην κυρία Βίκη Ιωάννου, η οποία σειρά ετών συνέβαλε τα μέγιστα, παλαιότερα ως καθηγήτρια πιάνο και τα τελευταία χρόνια ως καλλιτεχνική διευθύντρια στο πολύ ψηλό επίπεδο που έφτασε να έχει η Μουσική Σχολή του Δήμου μας. Η κυρία Ζαμπάλου συνεχίζει επάξια. Οι κυρίες και κύριοι καθηγητές εδώ που έχουμε στη Μουσική Σχολή κάνουν το καλύτερο δυνατό και πραγματικά να ξέρετε ότι η Μουσική Σχολή του Δήμου μας είναι θεωρείται από τις καλύτερες μουσικές σχολές, να μην πω τώρα, γενικά είναι μετροπολικό, αλλά σε επίπεδο κεντρικής Ελλάδας. Φανταστείτε ότι η Μουσική Σχολή έχει δώσει μέχρι τώρα 55, αν πάμε καλά, 55 πτυχία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 55 πτυχία, δηλαδή 55 δικά μας παιδιά, αρσαλινά, έχουν πτυχίο μουσικού, επαγγελματία. Λοιπόν, εύχομαι καλή εκδήλωση, καλές γιορτές σε όλους.